Καλή σας μέρα. Αναφερθήκατε στο συνέδριο, στο κομμάτι των βραχυχρόνιων μισθώσεων και σε σχέση πάντα με τη φορολογία. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο και πώς μπορούμε να πετύχουμε η φορολογία να μην αποτρέπει τον ανταγωνισμό? Από την πλευρά μας, έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή για τους πολίτες να μπορούν να δηλώνουν τα ακίνητα που διαθέτουν μέσω πλατφορμών και να δηλώνουν επίσης και κάθε συναλλαγή, κάθε μίσθωση που συνάπτουν. Έχουν υποχρέωση όλοι μέχρι τις 30 Εντεκάτου για τις μισθώσεις που είχαν μέχρι τότε να τις δηλώσουν. Οπότε το κομμάτι, αν θέλετε, το δηλωτικό είναι εκεί με μια εφαρμογή πάρα πολύ απλή, με οδηγίες και γραπτές αλλά και οπτικοακουστικές με βίντεο για το πώς να το χρησιμοποιήσουν. Περιμένουμε τους πολίτες να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση και ακολούθως στη συνέχεια θα, και εμείς με τη συνεργασία που έχουμε με τις πλατφόρμες, θα αναπτύξουμε δράσεις ελεγκτικές και άλλες για εκείνους οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν.